θα δούμε κάποια περιστατικά μνημειοπλασματικών θυμάτων του νεφρού. Τα αρχεία των περιστατικών είναι πάρα πολύ συμπληρωμένα με κείμενο, γιατί τα έχω συμπληρώσει σε μια σειρά ετών. Οπότε αυτό που θα κάνουμε εδώ μαζί είναι να προσέξουμε κάποια βασικά στοιχεία στο κάτω, για να ξέρετε κι εσείς όσο διαβάζετε τα περιστατικά, όσο θα μελετήσετε από το αρχείο της ηλεκτρονικής τάξης, το αρχείο PowerPoint. Λοιπόν, τα βασικά στοιχεία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι λέτε, παρακαλώ, με τέτοια όρεξη και δεν ακούτε τι έχω πει εγώ μέχρι στιγμής? Μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε? Χρειάζεται να το λέω αυτό. Αυτό είναι αυτονόητο πράγμα. Λοιπόν, η λειτουργία του νεφρού γίνεται κυρίως με τη μέτρηση της κρεατινίνης, δείτε εδώ τις φυσιολογικές σημαίες, και της ουρίας. Επίσης, βλέπετε ότι μια εκτίμηση της λειτουργίας των νεφρών μπορεί να δώσει και η μέτρηση της λευκοματίνης, της αλβουμίνης του όρου. Βέβαια, εδώ τα πράγματα δεν είναι μόνο σήματα. Βλέπουμε, ας πούμε, έναν άνθρωπο και έχει μια χαμηλή λευκοματίνη στον όρο ή χαμηλά λευκόματα. Τι θα σκεφτούμε γενικότερα? Θα σκεφτούμε, αν προσλαμβάνει επαρκή ποσότητα λευκομάτων, μπορεί ο άνθρωπος να είναι αλκοολικός και όλες τις καλύτερες να τις φέρει από το αλκοόλ. Και ουσιαστικά να υποσυπίζεται σε ό,τι αφορά τα λευκόματα. Τι άλλο θα σκεφτούμε σε μια υπολευκοματινεμία? Θα σκεφτούμε αν απορροφώνται, ναι. Τι λέμε αυτά? Απορροφώνται παρκώς από το έντερο, μήπως έχει μια ιδιοπαθή εντερίτιδα, όπως ακούσατε την χρόνια στα μαθήματά σας. Μήπως έχει ένα σύνδρομο της απορρόφησης? Μήπως ανεπαρκεί το πάντρεας στο πλαίσιο μιας χρόνιας παντρεατήτητος, οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει ως εξωκρινής αδένας και να βγει το παντρεατικό υγρό για να μπορέσει να βοηθήσει την απορρόφηση των λευκομάτων από την τροφή? Όλα αυτά είναι σκέψεις. Μετά τι να σας πείτε, το ύπαρ λειτουργεί επαρκώς? Η συνθετική λειτουργία του ύπατος δηλαδή είναι κανονική? Αφού όλα αυτά δεν μας πουν κάτι, φυσικά θα σκεφτούμε και μήπως χάνει πολύ λεύκομα τους νεφρούς. Οπότε εγκαθίσταται υπολευκοματινεμία, έτσι. Άρα, ένας άρρωστος ο οποίος είναι διαβητικός, γιατί το κύριο αίτιο που οδηγεί τους αρρώστους των τεχνητών νεφρών μπορεί να είναι η υπέρταση ή ο διαβήτης. Ένας διαβητικός άρρωστος πρέπει να ψάχνεται για μικροαλβουμινουρία, γιατί αυτό είναι ένας δείκτης ότι μπορεί ο σακχαρώδης διαβήτης να προσβάλλει το νεφρό. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι χοντρικά η νεφρική λειτουργία, πώς μπορεί να εκτιμηθεί στον βιοχημικό έλεγχο. Τα νοσήματα του νεφρού είπαμε ότι μπορεί να οφείλονται είτε από τα σφυράματα, πρωτοπαθώς δηλαδή να προσβάλλουν τα σφυράματα, πρωτοπαθώς να προσβάλλουν τα αγγεία του διαμέσου προστρώματος, όπως το κάνει η υπέρταση του σακχαρώδης διαβήτης, και να πρωτοπαθώς να προσβάλλουν το διαμεσοσωληνωριακό στοιχείο. Επειδή όμως όλα τα στοιχεία του νεφρού επικοινωνούν μεταξύ τους, ξεκινάει από κάπου η βλάβη, αλλά επηρεάζονται και τα άλλα στοιχεία. Παράδειγμα, έχουμε ένα σπειραματικό νόσημα. Βεβαίως, η βλάβη ξεκινάει από τα σπειράματα, είναι σπειραματικό νόσημα. Πριν όμως, αν το σπείραμα σκληρινθεί, δεν βγαίνει απαγωγό αρτηρίδιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα ουροφόρα σωληνάρια που από εκεί περιμένουν την αιμάτωσή τους, θα τροφήσουν. Άλλη σκέψη, να είναι ένα αγγείο, ένα νόσημα το οποίο προσβάλλει τα αγγεία του διαμέσου υποστρώματος. Όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση. Βεβαίως αυτά θα παγιδευτούν, θα πάθουν αρτηρίδιο ή αλλήλωση. Δεν θα αιματώνονται παρκώς στα σφυράματα και δεύτερο παθώς θα προσβληθούν. Δεν θα είναι σπειραματικό νόσημα, το νόσημα ξεκίνησε από τα αγγεία του διαμέσου υποστρώματος. Επηρεάστηκαν όμως δεύτερο παθώς τα σφυράματα, άρα μετά επηρεάζονται και τα οροφόρα σωληνάρια που θα σφυριδούν τα σφυράματα και δεν θα μπορεί να βγει από αγωγό αρτηρίδιο μετά. Να θρέψει τα οροφόρα σωληνάρια. Και τρίτο σενάριο, να ξεκινάει από το διαμέσου σωληνάριακό στοιχείο. Να είναι μια φλεγμονή. Λόγω των χημικών μεσολαβητών, τα αγγεία του διαμέσου υποστρώματος σε μια χρόνια φλεγμονή τι κάνουν? Δεύτερο παθώς παχαίνουν το τείχομά τους. Άρα η βλάβη στο αγγείακτο τώρα του διαμέσου υποστρώματος είναι δεύτερο παθής και μετά και η βλάβη των σπειραμάτων, αφού δεν θα αιματώνονται καλά από τα πεπαχισμένα αγγεία του διαμέσου υποστρώματος, είναι και αυτή δεύτερο παθής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πλήρης αλληλεξάρτηση των στοιχείων του νεφρώνα μεταξύ τους και του νεφρού, οπότε όλα επηρεάζονται. Τώρα, τα σπειραματικά νοσήματα, οι κλινικές συνδρομές που μπορεί να παρουσιαστούν.
Είναι μια βαριά πρωτεϊνουρία που ξεπερνάει η ημερήσια απώλεια λευκόματος τα 3-3,5 γραμμάρια την ημέρα, οπότε υπερβαίνει τη συνθετική ικανότητα του ύπατος και καθίσταται υπολευκοματινεμία και έτσι έχεις λόγω μειωμένης πολυδοσμωτικής πίεσης τα ειδήματα του νεφροσικού συνδρόμου. Το άλλο σύνδρομο είναι το οκτοξίνεφρικητικό σύνδρομο, όπου εδώ η λευκοματουρία είναι ίδια. Υπάρχει όμως μια αιματουρία, κάποια μείωση στον όγκο των ούρων, κατακράτηση νατρίου νερού, οπότε εδώ καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα συμφόρεσης της κυκλοφορίας λόγω αυξημένου ενδαγκιακού όγκου. Αν υπάρχει ολιγουρία και δεν ουρεί ο ασθενής επαρκή ποσότητα ούρων, όλο αυτό τι φορτίζει, τον ενδαγκιακό όγκο του πλάσματος. Και πάλι μπορεί να υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή διατάσεως των σφαγητήδων πλευών, κάποια στοιχεία δηλαδή που να θυμίζουν το ίδημα, αλλά δεν είναι το ίδημα της ίδιας παθογένεσης με τον νεφροσικό σύνδρομο, που είχαμε το χαμηλό λεύκωμα, είναι άλλης μορφής, άλλης αιτιολογίας. Ένα ίδημα λοιπόν και υπέρβαση. Η ταχαίως εξελισσόμενη είναι εκείνη που μπορεί να ξεκινήσει σαν οξύ νεφρικητικό σύνδρομο, αλλά μέσα σε 3-4 εβδομάδες να σου ανεβάσει ουρία, να σου ανεβάσει κρεατινίνη, οπότε να καταλαβαίνεις ότι ο άρρωστος πια έχει νεφρική ανεπάρκεια. Θυμάστε νεφρική ανεπάρκεια πώς εμφανίζεται στον ασθενή. Εμφανίζεται ως οξία, νεφρική ανεπάρκεια, που είναι η ανουρία και είναι κάτι που φωνάζει και το καταλαβαίνουμε, αλλά εμφανίζεται και ως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, που είναι κάτι που κλινικά δεν φωνάζει τα συμπτώματά της, μια ανεμία, δεν λέει κάτι επειδή δεν υπάρχει ερυθροποιητή για να αποδοθεί σε νεφρική ανεπάρκεια. Είναι κάτι όμως που το καταλαβαίνουμε πρωτίστως από το βιοχημικό έλεγχο, γιατί στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τα αζωτούχα προϊόντα, αυτά της ουρίας, η κρεατινίνη, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από το αίμα, οπότε ανεβαίνουν στον ορό. Και έτσι καταλαβαίνουμε την νεφρική ανεπάρκεια. Άλλο κλινικό σύνδρομο είναι η υποτροπιάζουσα αιματουρία, να κοκκινίζουν τα ούρα ή να περνάει και να ξανακοκκινίζουν, να υποτροπιάζουν. Και φυσικά η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που πλέον έχει γίνει ζημιά. Ναι. Αναστρέψιμα δηλαδή από αυτά είναι όσο δεν είναι ανεπάρκειες, έτσι. Ναι, όταν φτάσει ανεπάρκεια και το αφήσει δηλαδή, μετά είναι δύσκολο το πράγμα. Έχει καταστραφεί ο νεφρός. Για να δούμε το σπείραμα, δείτε το θύσανο των ενδοσπειραματικών συρκοειδών με τους ανοιχτούς τους αυλούς, τα κύτταρα τα ενδοθύλια που βλέπουν μέσα στον αυλό. Αυτό είναι το ενδοτριχοειδικό διαμέρισμα του σπειράματος. Ενδοτριχοειδικό, τι σημαίνει ενδοτριχοειδικό. Τα λεφτά ενοσέλια που είναι στο αίμα, τα ενδοθύλια, αυτό είναι το ενδοτριχοειδικό διαμέρισμα. Αλλά τι γίνεται. Καμιά φορά, επειδή ας πούμε έχεις μια νοσοεναπόθεση υπενδοφιλιακή, επειδή η σπειραματική βασική μεμβράνη δεν είναι πλήρης και μεταχωρεί προς το μεσάγειο, μπορεί αυτή η νοσοεναπόθεση να πάει να μπει και μέσα στο μεσάγειο. Δεν είναι πλήρης η σπειραματική βασική μεμβράνη, οπότε και τα μεσαγειακά κύτταρα υπό την ευρύτερη έννοια, αυτά είναι τα μεσαγειακά εδώ, αυτά εδώ, υπό την ευρύτερη έννοια, αν θες να τα εντάξεις σε ένα διαμέρισμα, θα τα εντάξεις στο ενδοτριχοειδικό. Χωρίς να σχετίζονται άμεσα φυσικά με τα τριχοειδή. Μετά είναι οι σπειραματικές βασικές μεμβράνες, εδώ βλέπετε στη χρώση αργύρου πόσο ομοιόμορφα καμινικού πάθους είναι παντού, σε όλα τα ενδοσπειραματικά τριχοειδή. Και φυσικά, εκεί τα εκτός, τι είναι το ποδοκύτταρο. Με τις ποδοειδείς προσεκβολές, που περνάει το αίμα από μέσα από τον αυλό και περνάει τη σπειραματική βασική μεμβράνη και γίνεται ούρα. Αυτά εδώ είναι τα ποδοκύτταρα, τα οποία αποτελούν στοιχείο του εξωτριχοειδικού διαμερίσματος του σπειράματος. Τι συνιστά το εξωτριχοειδικό διαμέρισμα, τα ποδοκύτταρα, ο ουρικός χώρος και φυσικά εδώ τα επιθυλιακά κύτταρα της βομάνιας κάψας. Όλα αυτά λοιπόν είναι το εξωτριχοειδικό διαμέρισμα. Βομάνια κάψα, ο ουρικός χώρος που μαζεύονται τα ούρα και ποδοκύτταρα. Πες μου και εμένα παιδί μου, τι κοιτάς εκεί με το τόσο. Αυτή σημειώνει, τι κάνεις. Τι βλέπεις εκεί από κάτω, τι κοιτάς. Κινητό έχεις. Πρέπει να σας αποκλείσω το μάθημα του κινητά να δέχεται πίστα. Θα το πάρεις το μήνυμά σου μετά και μετά. Θα πας στο πανηγύρι, τον Άγιο Δημήτρη, πάμε μαζί. Πάρω και δίκτυες. Κλείστο παιδί μου, κλείστο. Κλείστο τώρα που θα δούμε τα σπειραματικά νοσήματα. Ας και το βίντεο, κλείστο. Λοιπόν, μια σπειραματική βλάβη. Μια σπειραματική βλάβη. Πότε την λέμε εστιακή. Τι λέμε εστιακή, αν είναι αναγνωρίσιμη σε λιγότερο από τα μισά σπειράματα. Αν αφορά την πλειονότητα των σπειραμάτων, την λέμε διάρκεια. Τώρα,
στα προσβεβλημένα σπειράματα. Αν αυτά προσβάλλονται σε όλη τους την έκταση, η βλάβη είναι καθολική ή σφαιρική. Αν προσβάλλονται σε ένα κομματάκι τους, η βλάβη είναι εστιακή. Αυτή είναι η ορολογία μας λοιπόν για τις πειραματοπάθειες. Και τι κοιτάζουμε. Στο σπείραμα κοιτάζουμε. Πρώτα απ' όλα, αν έχει φυσιολογικό αριθμό κυφάρων, αν οι σπειραματικές βασικές μεμβράνες είναι παχυσμένες, είναι πολύ έντονα διαγεγραμμένες, κυφρός υπάς, κυφρός υαγείρου, και κοιτάζουμε και μήπως υπάρχει μειωμένη κυταρική παρουσία. Να λείπουν δηλαδή κύτταρα από το σπείραμα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να είναι έκρωση, μπορεί να είναι ίνωση ή μπορεί να είναι απόθεση μιας ουσίας. Συνήθως αμυλοειδές. Πώς θα το ξεχωρίσουμε την έκρωση από την ίνωση. Να το μασώνουμε. Η νέκρωση είναι κόκκινη. Η ίνωση είναι γαλαζοπράσινη. Έτσι. Αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε και τους θρόμβους που μπορεί να κλείνουν τους αυλούς των εμβροσπειραματικών τριχοειδών. Μέσα τα τριχοειδή μπορεί να μην φαίνονται οι αυλοί τους, όχι απαραίτητα από ενδοτριχοειδική υπερπλασία, να έχει πολλά κύτταρα δηλαδή εκεί, αλλά μπορεί να γίνονται θρόμβοι και να τους κλείνουν. Ποιο πώς θα τους ξεχωρίσουμε, πάλι με τη μασόνα. Ο πρόσφατος θρόμβος είναι κόκκινος. Ο παλιός θρόμβος είναι πράσινος. Ναι, αλλά αυτό κόκκινο και πράσινο σας είπα ότι είναι την έκρωση με την ίνωση. Ο θρόμβος αφού είναι μέσα σε αγκείο, θα είναι στο κοινό το περιγραμμά. Ή το κόκκινο ή το πράσινο. Ενώ η νέκρωση και η ίνωση, δεν θα έχω κανένα λόγο να είναι στρογγυλά, θα είναι κανονίστα. Εντάξει. Αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν και τους θρόμβους και να δούμε και την αυξημένη κυταρική παρουσία. Η αυξημένη κυταρική παρουσία, άμα αφορά το έξω τριχοειδικό διαμέρισμα, αφορά πρωτίστως τα επιθυλιακά κύτταρα της βομάνιας τάξης και τα κοδοκύτταρα, δευτερευόντως, και πάλι ουσιαστικά το μυνοειδή σχηματισμό. Και αγκαλιάζει γύρω-γύρω τον θύσανο των ενδοσπειραματικών τριχοειδών. Αυτή είναι η έξω τριχοειδική υπερπλασία. Πολλά κύτταρα δηλαδή στον ουρικό χώρο, πρωτίστως προερχόμενα από τα επιθυλιακά κύτταρα της βομάνιας τάξης. Υπάρχει όμως και το ενδοτριχοειδικό διαμέρισμα, όπου κλείνουν οι αυλοί των σπειραματικών τριχοειδών, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά κύτταρα, είτε κύτταρα λευκά αιμοσφαίρια, είτε ενδοφύλια που έχουν υπερπλαστεί, και καμιά φορά αυτή η ενδοτριχοειδική υπερπλασία στο σπείραμα μπορεί να αφορά και το μεσάγειο. Γιατί είπαμε ότι ο χώρος αυτός, ο ενδοφυλιακός, επικοινωνεί με το μεσάγειο. Άρα μπορεί μια ενδοτριχοειδική υπερπλασία να αφορά και το μεσάγειο και να είναι, ας πούμε, μεικτή και στα τριχοειδή και μέσα στο μεσάγειο. Όπως μπορεί μια υπερπλασία να αφορά αμυγός τα μεσαγειακά κύτταρα, οπότε να έχουμε το πρότυπο της μεσάγειο υπερπλαστικής. Άρα, τα τρία υπερπλαστικά πρότυπα σπειραματικής βλάβης είναι το έξω τριχοειδικό, που είναι οι μυνοειδείς σχηματισμοί, πρωτίστως προερχόμενοι από τα θηλιακά κύτταρα της βομάνιας κάψας, δευτερευόντως από το ποδοκύτταρα, το ενδοτριχοειδικό που κλείνουν, βουλώνουν οι αυλοί των ενδοσπειραματικών τριχοειδών και μπορεί να συμμετέχει και το μεσάγειο, και το τρίτο είναι το αμυγός μεσαγειακό πρότυπο, που το λέμε μεσάγειο υπερπλαστικό. Αυτά είναι τα τρία πρότυπα. Εκείνο που είναι το ενδοτριχοειδικό που είπαμε ότι κλείνουν οι αυλοί, παραμορφώνουν οι βασικές μεμβράνες και μπορεί να συμμετέχουν και τα μεσαγειακά κύτταρα λέγεται μέμβρανο υπερπλαστικό. Έτσι. Άρα, εδώ είμαστε στους μυνοειδείς σχηματισμούς, εδώ είμαστε κατά πάσα πιθανότητα στο μέμβρανο υπερπλαστικό ή στο πρότυπο της μεταστρεπτοκοκκικής σπειραματονεφρίσματος και εδώ στο πρότυπο της IgA νεφροπάθειας στο μεσάγειο υπερπλαστικό. Πάμε στο πρώτο μας περιστατικό. Όπως σας είπα και στην αρχή, ο ρόλος μου σήμερα είναι να τονίσω μερικά στοιχεία από το κάθε περιστατικό για να διευκολύνουν τη μελέτη που θα κάνετε μόνοι σας όλων των σχετικών διαφανειών. Έτσι. Λοιπόν, το πρώτο μας περιστατικό αφορά έναν άρρωστο με νεφρωσικό σύνδρομο. Και πώς να μην έχει, δείτε απώλεια γλευκώματος ανά 24ωρο, ειδήματα, θρόμβωση της νεφρικής φλέβας επειδή από τα απολεσθέντα λεμφώματα χάνονται και παράγοντες, ας πούμε, έτσι αντιπικτικοί κατά κάποιο τρόπο. Κάνουμε την νεφρική βιοψία, γιατί από τα ευρήματα της νεφρικής βιοψίας θα καταλάβουμε. Μην τυχόν το νεφρωσικό σύνδρομο είναι παροδικό και περάσει από μόνο του, ή αν θα καταστρέψει τον νεφρό, σε πόσο χρόνο θα τον καταστρέψει. Τον νεφρό, για να κανονίσουμε πότε ο άρρωστος θα χρειαστεί να μπει σε τεχνητό νεφρό, να κάνει μεταμόσχευση. Και θα δείτε ακριβώς τώρα τη διαφοροδιάδρωση του συνδρόμου. Η αιτία που βλέπουμε εδώ πέρα
είναι ένα σπείραμα το οποίο τα κύτταρά του είναι φυσιολογικά σε αριθμό. Είναι δηλαδή το σπείραμα νορμοκυταρικό. Τι έχει όμως. Στη χρώση αργίου, οι σπειραματικές βασικές μεμβράνες είναι σαν να τις πάρει ένα μαρκαδόρο και να τις έχει τονίσει. Έχει δηλαδή μια ομοιόμορφη, σφαιρική και διάχυτη πάχυνση των σπειραματικών βασικών μεμβρανών. Σφαιρική τι σημαίνει, ότι το προσβεβλημένο σπείραμα το έχει αυτή την αλλίωση σε όλη του την έκταση. Διάχυτη τι σημαίνει, ότι αφορά την πλειονότητα των σπειραμάτων που υπάρχουν στην νεφρική βιοψία. Και μάλιστα σε μεγαλύτερη μεγέθυνση βλέπουμε ότι αυτή η πάχυνση οφείλεται σε ανοσοεναποθέσεις οι οποίες πηγαίνουν και πιέζουν τη βασική μεμβράνη που είναι η μαύρη. Το μαύρο στη χρώση αργύρου είναι η σπειραματική βασική μεμβράνη. Την πιέζουν οι ανοσοεναποθέσεις που είναι δίπλα και έτσι τις προσδίδουν μια ακιδωτική παρυφή, σαν αγκαθάκια. Αυτό είναι το στάδιο 2 της μεμβρανόπους σπειραματοπάθειας, η οποία είναι άρρωστο συμπλεγματική νόσος, άρα αυτό το μορφολογικό έβριμα εγώ πρέπει να το συντεριάξω με τον ανοσοφθορισμό. Τι περιμένω λοιπόν σε μια ανοσοσυμπλεγματική σπειραματοπάθεια. Περιμένω ο ανοσοφθορισμός μου να είναι κοκώδης και το πρότυπό του να είναι διάχυτο και σφαιρικό. Μόνο τότε ο ανοσοφθορισμός αξιολογείται ως ενδεικτικός ανοσοσυμπλεγματικής αιτιοπαθογένεσης της πειραματοπάθειας. Για να τον δούμε, κοκώδες σήμα, αν προσέξετε είναι σαν να έχει μικρά βρομπαλάκια, αν τα δείτε σε μεγάλη μεγέθυνση. Διάχυτος σε όλα τα περικλειόμενα σπειράματα που ελέγχονται με τον ανοσοφθορισμό και σφαιρικός. Τι σημαίνει σφαιρικός? Σε όλη την έκταση του σπειράματος υπάρχει προσβολή. Και μάλιστα, τι γίνεται τώρα. Βλέποντας αυτό, κοιτάζω και το πρότυπο του ανοσοφθορισμού. Το πρότυπο, αν είναι περιφερικό, τι σημαίνει? Ότι είναι κατά μήκος των σπειραματικών βασικών μεμβρανών. Θα μπορούσε να ήταν μεικτό, δηλαδή να ήταν και στο μεσάκιο. Εδώ δεν είναι. Είναι μόνο στις πειραματικές βασικές μεμβράνες, εκεί που είδαμε να γίνονται τα αγαθά. Και θα μπορούσε να είναι το πρότυπο και το μεσάκιο είναι πλαστικό. Να ήταν δηλαδή τα κουκκιδάκια αυτά οι κόκκι, μόνο στο μεσάκιο. Αυτό λοιπόν είναι το πρότυπο του ανοσοφθορισμού, το περιφερικό. Δηλαδή, οι ανοσοεναποθέσεις είναι μόνο στις πειραματικές βασικές μεμβράνες. Και αν βάλουμε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, βλέπετε εδώ τους αυλούς των τριχοειδών. Για δείτε, εδώ είμαστε επί τα εντός της πειραματικής βασικής μεμβράνης. Δηλαδή εκεί που θα ήταν το ενδοθήλιο, ας πούμε. Ενώ εδώ έξω που είναι τα ποδαράκια από τα ποδοκύτταρα είναι επί τα εκτός της πειραματικής βασικής μεμβράνης. Να η σπειραματική βασική μεμβράνη. Να τη. Εδώ ο αυλός, η σπειραματική βασική μεμβράνη και οι ανοσοεναποθέσεις. Αυτά εδώ τα μαυράκια. Για κοιτάξτε σε ποια επιφάνεια είναι. Είναι επί τα εντός, είναι κοντά δηλαδή στην ενδοθυλιακή επιφάνεια που βλέπεις στον αυλό, ή επί τα εκτός, κοντά στα ποδοκύτταρα. Πού βρίσκονται λοιπόν οι ανοσοεναποθέσεις, για δείτε, ναι. Είναι κοντά στα ποδοκύτταρα, είναι δηλαδή υποεπιθυλιακές και λεπτές. Αυτό λοιπόν χαρακτηρίζει τη μεμβρανώδη πειραματοπάθεια και βέβαια θα εξετάσουμε αν είναι πρωτοπαθής, δηλαδή έχει προσβληθεί μόνο ο νεφρός και καμιά φορά μην είναι δεύτερο παθής η μεμβρανώδη πειραματοπάθεια. Μήπως υπάρχει κι άλλο νόσημα δηλαδή και προσβάλλεται ο νεφρός από τα σπειράματά του, ξεκινάει, βλάβει. Διαφανδιάδες. Αυτό. Νόσος ελαχίστων αλλιώσεων. Αυτό είναι συχνή αιτία νεφροσικού συνδρόμου και στα παιδιά και περνάει μόνο. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Τι δεν μπορεί να μπερδευτεί αυτό. Αυτό μορφολογικά που δεν έχει αλλοιώσει στο σπείραμα μπορεί να μπλεχτεί με το πρώτο στάδιο της μεμβρανόδος. Όχι εκείνο δηλαδή που έχει γίνει η πάχυνση των σπειραματικών βασικών μεμβρανών και έχει την ακιδωτική παρυφή, το προγενέστερο. Έτσι θα ήταν και στην μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια το πρώτο της στάδιο, το σπείραμα, μορφολογικά. Πώς όμως θα μπορούσαμε να το ξεχωρίσουμε πια? Αυτό είναι το σημαντικό.
Γιατί η μεμβρανώδη πειραματοπάθεια είναι νοσοσυμπλεγματική και θα είναι αυτό το περιφερικό, λεπτοκοπόδε πρότυπο, διάστατο και εσωτερικό που βλέπαμε πιο πριν. Ενώ ετούτο που είναι ποδοκυταροπάθεια, ο ανασοφθορισμό τι θα είναι. Αρνητικό. Οπότε δεν θα τον βλέπω. Θα καταλάβω τι λέτε. Την παθογένεση που είναι πίσω από αυτή τη φυσιολογική μορφολογία. Και να, βλέπετε τίποτα μαυράκια σαν για αυτά που βλέπαμε τις ανασοϊναποθέσεις της μεμβρανώδους. Όχι. Εδώ βλέπουμε ότι απλώς έχουν εξαλειφθεί υποδοητές προς εκβολές των ποδοκυτάρων. Άρα αυτό είναι μια άλλη οντότητα. Κάνετε αυτή νεφρωσικό σύνδρομο, αλλά η πρόγνωση σε αντίθεση με τη μεμβρανώδη είναι άριστη. Γιατί κάποια στιγμή επανέρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Για να δούμε άλλη αιτία που μπορεί να κάνει νεφρωσικό. Για να δούμε. Αυτή. Τι γίνεται τώρα εδώ. Ετούτο το σπείραμα, σε αυτό το μέρος, βλέπετε ότι βάζει πιο πολύ στη μασόν. Βλέπετε το γαλάζιο χρώμα. Και σαν να έχει και λίγο υπερπλαστικά τα ποδοκύτταρα, απ' έξω. Είναι λοιπόν μια βλάβη η οποία τι είναι, τμηματική. Τμηματική. Ο άρρωστος και εδώ έχει νεφρωσικό σύνδρομο. Για δείτε. Τμηματική η βλάβη. Εδώ. Είναι επίσης μια βλάβη η οποία είναι εστιακή. Δεν αφορά όλα τα σπειράματα, αυτό είναι μια χαρά. Και αυτό είναι μια χαρά. Αυτό είναι το προσβεβλημένο. Και αφού η μασόν βάφει γαλάζια, τι αντίθεση είναι αυτή. Τι είπαμε ότι βάφει γαλάζια η μασόν. Την ίωση. Άρα αυτή είναι μια εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση. Θα βιαστώ να τη διαγνώσω αυτή σαν αιτία του νεφρωσικού συνδρόμου. Όχι. Γιατί αυτό το μορφολογικό πρότυπο της εστιακής τμηματικής πειραματοσκλήρυνσης το παίρνουν πάρα πολλά νοσήματα σπειραματικά του νεφρού. Τι πρέπει να επιμείνω. Να δω τον ανοσοφθορισμό. Γιατί η εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση είναι και αυτή ποδοκυταροπάθεια, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να μου δίνει θετικό σήμα στον ανοσοφθορισμό. Αλλά τι μπορεί να συμβεί καμιά φορά. Εδώ που είναι η τμηματική σκλήρυνση, να πάνε να παγιδευτούν κάποιες εναποθέσεις και να τις μπερδέψω εγώ με ανοσοσυμπλεγματική αιτιοπαθογένεση και να κάνω λάθος. Γι' αυτό τι σας είπα. Για να εκτιμήσω τον ανοσοφθορισμό, πρέπει ως στοιχείο ανοσοσυμπλεγματικής αιτιοπαθογένεσης, πρέπει τι να είναι. Σφαιρικός, όχι τμηματικός, μόνο δηλαδή στην περιοχή εκεί της κλήρυνσης, σφαιρικός, διάστητος, σε όλα τα σπειράματα. Έτσι, και φυσικά από πόδες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχω υπόψη μου όταν βλέπω έτσι τμηματικά σκληρισμένα σπειράματα, μην μπερδευτώ. Μη δω εκεί δηλαδή ανοσοειναποθέσεις, ξέρω εγώ, IgG, C3 και να πω, α, είναι ανοσοσυμπλεγματική. Δεν είναι. Για να είναι ο ανοσοφθορισμός ενδεικτικός ανοσοσυμπλεγματικής αιτιοπαθογένεσης, πρέπει να είναι σφαιρικός και διάστητος, εκτός από κοκκόδες φυσικά. Άλλο πρότυπο σπειραματοπάθειας που κάνει νεφρωσικό σύνδρομο. Για δείτε εδώ πέρα το σπείραμα, πώς σας μοιάζει, νορμοκυταρικό ή έχει υπερπλασία. Για δείτε το. Σας φαίνεται να έχει πολλά κύτταρα ή σας φαίνεται νορμοκυταρικό, όπως το βλέπαμε στην μεμβρανώδη, ας πούμε. Ορίστε, εσείς. Έχει πολλά κύτταρα. Και λέτε τώρα αυτά που είναι. Δεν βλέπω καλά τους αυλούς των ενδοσπειραματικών τριχοειδών, άρα είναι μια υπερπλασία ενδοτριχοειδική που κλείνει τους αυλούς από τα πολλά κύτταρα και μάλιστα συμμετέχει και το μεσάγγειο, γιατί έχει και πολλά κύτταρα μέσα στο μεσάγγειο. Και το σπείραμα προσλαμβάνει έτσι αυτή τη λοβίωση, την παθολογική. Άρα είναι μια υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα. Δεν είναι σαν τη μεμβρανώδη που ήταν νορμοκυταρική. Για να τη δούμε. Δείτε εδώ την ανομοιόμορφη παραμόρφωση των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, γιατί τι γίνεται. Όπως πάνε και κάθονται οι ανοσοειναποθέσεις, είναι ανοσοσυμπλεγματικής αρχής αυτή η σπειραματοπάθεια. Τι κάνει. Πηγαίνουν έτσι και παραμορφώνουν τις σπειραματικές βασικές μεμβράνες και τις κάνουν να έχουν έτσι διπλή παρυφή, σαν γραμμές του τραμ. Και μετά οι ανοσοειναποθέσεις περνάνε και στο μεσάκιο, το οποίο και αυτό έχει την υπερπλασία του, συμμετέχει δηλαδή στο υπερπλαστικό πρότυπο. Και φυσικά σαν ανοσοσυμπλεγματική, ο ανοσοφθορισμός τι είναι, θετικός. Κοκκόδης, διάχυτος, σφαιρικός
Και μάλιστα με τι πρότυπο? Εν προκειμένου για τη μέμβρανο υπερπλαστικής πειραματονεφρίτιδα που βλέπουμε, ο ανοσοφθορισμός έχει πρότυπο μεικτό. Δηλαδή και περιφερικά στις πειραματικές βασικές μεμβράνες, αλλά και στο μεσάγγειο. Γιατί εδώ οι ανοσοεναποθέσεις διαδίδεται, εδώ είναι στην πειραματική βασική μεμβράνη, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Εδώ ποια επιφάνεια είναι που έχει του δόντα ποδαράκι? Ποια επιφάνεια? Εδώ είναι επί τα εκτός της πειραματικής βασικής μεμβράνης. Ποια είναι αυτά τα ποδαράκια? Το ποδοκέντρο. Είναι εδώ απ' έξω. Εδώ είναι επί τα εντός. Βλέπετε τις ανοσοεναποθέσεις αντίθετα με τις μεμβρανόδους που ήταν υποεπιθυλιακές. Ετούτες εδώ, στη μέμβρανο υπερπλαστική, πού κοντά είναι? Είναι κοντά στην ενδοθυλιακή επιφάνεια. Όχι στην έξω, την επιθυλιακή του ποδοκυτάρου, στην ενδοθυλιακή. Άρα είναι υπενδοθυλιακές. Γι' αυτό και επειδή η σπειραματική βασική μεμβράνη δεν είναι συνεχής, περνάνε και μέσα στο μεσάγγειο. Έτσι. Και συμμετέχει και αυτό. Άλλη αιτία, συχνή σε ηλικιωμένα άτομα, η αμυλοείδωση. Εδώ τι πρότυπο έχει? Μειωμένης κυταρικής παρουσίας. Κάνει ερυθρό το κονγκό, αναδεικνύεται το αμυλοειδές και με τη διπλοφλαστικότητά του καταλαβαίνω ότι εδώ το νεφρωσικό σύνδρομο οφείλεται σε αμυλοείδωση. Άλλη αιτία, τι θα κάνεις τώρα, ξέρεις? Ψάξε βρες τι είναι το αμυλοειδές, είναι αλφα-αλφα ως επιχρόνιας αδικονεμίας, ρευματοειδής αρθρίτιδα, διαχρονισμός του μυελίτιδα, ή είναι ΑΕΛ ως επί πλασματοκυταρικής νεοπλασίας ενός β' λεμφώματος. Θα είναι ψάξιμο μετά αυτά. Κι άλλη μια αιτία νεφρωσικού συνδρόμου με μειωμένη κυταρική παρουσία που είναι από το διαβήτη. Η οζόδης σπειραματοσκλήρυνση. Που αυτή φυσικά δεν βγάζει ερυθρό το κονγκό θετική όπως κάνει το αμυλοειδές. Άρα τι είδατε εδώ, παιδιά? Είδατε πίσω από μια συνδρομή, το νεφρωσικό σύνδρομο, πόσες οντότητες καλούμαστε να διαφοροδιαγνώσουμε. Τι μας βοηθάει? Το κλινικό ιστορικό είναι παντού ίδιο. Νεφρωσικό. Σίγουρα όμως το άλλο ιστορικό μας βοηθάει να ξέρουμε ότι το άτομο είναι διαβητικό. Ταιριάζει παραγραφή εικόνα της διαβητικής ισοζώδης πειραματοσκλήρυνσης. Και τι άλλο μας ταιριάζει και μας βοηθάει πάρα πολύ? Ο ανοσοφθορισμός και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Θυμηθείτε την νόσο ελαχής των αλλοιώσεων και την αισθητική πνευματική πειραματοσκλήρυνση που δεν είχαν ευρήματα από τον νοσοφορισμό. Θυμηθείτε τη μεμβρανώδης πειραματοπάθεια και τη μεμβρανοϊπερπλαστική που είχαν θετικούς ανοσοφορισμούς με το κοκόδες πρότυπο της ανοσοσυμπλεγματικής αιτιοπαθογένεσης. Όλα αυτά λοιπόν τα συνεκτιμάμε. Πάμε στο δεύτερο περιστατικό. Εδώ τώρα τι έγινε? Ήδη με το που εμφανίστηκε είχε μια ολιγουρία, μια ανουρία, είχε βαριά εικόνα ο ασθενής. Και σιγά σιγά όπως περνούσε ο καιρός, δείτε εδώ τιμές κρεατινίνης και ουρίας. Τι σημαίνει αυτό? Ταχαίως ο νεφρός μεταπίπτει σε ανεπάρκεια. Κάνει την νεφρική βιοψία ο νεφρολόγος. Γιατί? Γιατί θέλει πίσω από την ταχαίως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα, η οποία ιστολογικά σημαίνει μηνοειδή σχηματισμούς, στην πλειονότητα των σπειραμάτων, άρα μυλοειδική σπειραματονεφρίτιδα, θέλει να του εξηγήσω, να του διαφοροδιαγνώσω τρεις οντότητες. Ποιες? Η μία είναι η νόσος με αντισώματα έναντι των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, η αντι-GBM. Αν τη διαγνώσω αυτή, θα είναι πλασμαφέρεση. Δηλαδή καθαρίζει το αίμα από τα αντισώματα αυτά. Η άλλη, άντα. Αγκίτιδα. Ψάχνει άντα στον ορό και φυσικά στις αγκίτιδες και είναι η θεραπεία. Τι βάση έχουν οι θεραπείες των αγκίτιδων, όπως έχουμε ακούσει στο προηγούμενο εξάμεινο? Σε μια αγκίτιδα που είναι ανοσιακή φλεγμονή των αγκίων, τι λέει εκεί? Για ψάξτε εκεί, για χτύπα το, τι θεραπεία έχει η αγκίτιδα? Για δώσ' μου, τι έχει? Ανοσιακή φλεγμονή, πώς καταστέλλεται, με τι φάρμακα? Κορτικοστεροειδή. Και το τρίτο είναι να είναι μια άνοσο συμπλεγματική σπειραματοπάθεια, μεμβρανόδης που είδαμε, μια μεμβράνο υπερπλαστική, παράδειγμα, και να μεταπίπτει σε μυλοειδική. Άρα αυτή την ερώτηση μου κάνει με τη βιοψία ο νεφρολόγος. Να του πω εδώ τι βλέπω για να κανονίσει και αυτός μετά τι θα κάνει στον άρρωστό.
Να ο μυλοειδής σχηματισμός. Βλέπετε, εξωτριχοειδική υπερπλασία, ε! Και πρωτίστως από επιθυλιακά κύτταρα της βομάνιας κάψας. Δευτερευόντως από ποδοκύτταρα. Σας το λέω γιατί θυμηθείτε την αισθητική κινηματική σχηματοσύνηση είχε μια υπερπλασία από ποδοκύτταρα. Δεν ήταν μυλοειδής σχηματισμός αυτό. Ο μυλοειδής σχηματισμός γίνεται κυρίως από τα επιθυλιακά κύτταρα της βομάνιας κάψας. Για να δούμε τώρα εδώ εκτός από το μυλοειδής σχηματισμό, για να δω. Α, εδώ είναι ο μυλοειδής σχηματισμός. Το υπόλοιπο σπείραμα δεν φαίνεται να πολυπάσχει. Δηλαδή, αν ήταν ανοσοσυμπλεγματική, να ήταν μια μεμβρανόδος, δεν θα βλέπα στο υπόλοιπο σπείραμα ακύρες. Αν ήταν μεμβρανή υπερπλαστική, δεν θα βλέπα εδώ τριχοειδική υπερπλασία με συμμετοχή του μεσαγείου στο υπόλοιπο σπείραμα. Θα βλέπα. Άρα, αν εκτός από το μυλοειδή σχηματισμό το υπόλοιπο σπείραμα σου μοιάζει εντάξει, δεν ταιριάζει μια ανοσοσυμπλεγματική σπειραματονεφρίτιδα που μετέπεσε σε μυλοειδική και ιδιαίτερα αν δεις αυτήν την γραμμική ανοσοκαθήλωση της IgG στις πειραματικές βασικές μεμβράνες διαγνώστης την νόσο με αντισώματα έναντι των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, την anti-GBM. Προσέξτε, η ανοσοκαθήλωση είναι γραμμική. Γραμμική. Εδώ. Δεν είναι το πόδις, όπως τις ανοσοσυμπλεγματικές που βλέπαμε πριν, να οι σπασμένες σπειραματικές βασικές μεμβράνες από την νόσο. Η θεραπεία θα κάνει με αυτή τη διάγνωση, ο νεφρολόγος, πλασμαφαίρεση και θα βελτιωθεί ο ασθενής. Εδώ, να μια ανοσοσυμπλεγματική. Εκτός από το μυλοειδή σχηματισμό, πάσχει και το άλλο σπείραμα, έχει υπερπλασία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα λίπος. Μια δευτεροπαθή δηλαδή σπειραματοπάθεια που να βγαίνουν όλων των ειδών οι ανοσοένα αποθέσεις, όλα τα συστατικά του συμπληρώματος, όλες οι ανοσοσφαιρίνες. Άλλο σκεπτικό θεραπείας όμως πια. Και το άλλο, η άνκα από την αγκιήτιδα, η μυνοειδική, η ταχύως εξελισσόμενη και τι θα έχει. Θα ήταν ανοσοπενική. Δηλαδή για κάποιο περίεργο λόγο, τα άνκα που κυκλοφορούν στον ορό και τα προσδιορίζει ορολογικός, τα αντισώματα δηλαδή έναντι του κυταροπλάσματος των ουδετεροφύλων, αυτά είναι τα άνκα, για κάποιο λόγο δεν πάνε εκεί πέρα, στη σπειραματική βασική μεμβράνη. Και στις άνκα σπειραματονεφρίτιδες, ο ανοσοφορισμός δεν έχει ευρήματα. Είναι δηλαδή ανοσοπενικές, ανοσοπενικές οι άνκα σπειραματονεφρίτιδες. Είδαμε και τη συνδρομή της ταχύως εξελισσόμενης. Πάμε στο τρίτο. Υποτροπιάζουσα αιματουρία. Γιατί διεύρυνση του μεσαγείου, η αυλή είναι ανοιχτή. Δεν είναι ενδοτριχοειδική υπερπλασία, όπως βλέπαμε στη μεμβράνο υπερπλαστική. Διευρυσμένο το μεσάγειο, με πολλά κύτταρα, μάλιστα. Μόνο στο μεσάγειο όμως, ε. Ποιο πρότυπο είναι αυτό? Μεσάγειο υπερπλαστικό. Για κρίνετε την εικόνα του ανοσοφορισμού. Είναι δηλωτική ανοσοσυμπλεγματική αιτιοπαθογένεση. Βεβαίως. Γιατί είναι σφαιρικός και σε όλα τα σφυράκια που ελέγχουμε με τον ανοσοφορισμό. Μάλιστα. Κοκκόδος. Ωραία. Ανοσοσυμπλεγματική. Πού βρίσκονται οι ανοσοεναποθέσεις? Περιφερικά. Δηλαδή όπως βλέπαμε στη μεμβρανόδη, κατά μήκος των σφυραματικών βασικών μεμβρανών, βρίσκονται μεικτά και περιφερικά και στο μεσάγειο ή βρίσκονται μόνο στο μεσάγειο? Βεβαίως βρίσκονται μόνο στο μεσάγειο. Και αν δείτε και τη IgA νεφροπάθεια είναι αυτή, που μπορεί να είναι και δευτεροπαθής αν έχει και πορφυρικό εξάνθημα το άτομο, τότε η νόσος είναι σπειραματοπάθεια φυσικά. Ο νεφρός από το σπείραμα που αρχίζει να προσβάλλεται, αλλά υπάρχει και συστηματικό νόσημα, ε? Η πορφύρα χεροξεγνάει. Και για δείτε τις ανοσοεναποθέσεις, στις IgA και στο ηλεκτρονικό, να πάει ένας αυλός για να προσανατολιζόμαστε. Σπειραματική βασική μεμβράνη, αυτός ο πυρήνας που κοιτάει μέσα εδώ στον αυλό, τι πυρήνας είναι, τι κοιτάει. Εδώ. Δείτε το τριχοειδές. Σπειραματική βασική μεμβράνη, μέσα ο αυλός του. Ποιο κοιταράκι είναι αυτό που κοιτάει μέσα? Ποιο είναι? Το αγγείο τι έχει μέσα, στον εσωφυτόνα? Το ενδοφύλιο είναι αυτό. Μάλιστα.
Έχει κανένα μαυράκι πουθενά εδώ? Όχι. Ούτε επί τα εκτός που βλέπαμε στη μεμβρανώδη, ούτε επί τα εντός που βλέπαμε στην μεμβρανοϊπερπλαστική. Πού είναι εδώ πέρα τα μαυράκια? Πού είναι οι ανοσοϊναποθέσεις? Εδώ. Να τις. Πού δηλαδή? Στο μεσάγγειο. Αυτό είναι μεσαγγειακό κύτταρο. Με την πέριξ αυτού θεμέλια ουσία. Να η θεμέλια ουσία. Βλέπετε τις ανοσοϊναποθέσεις? Μεσαγγειακές αμυγός. Αμυγός. Άρα, μέσα είναι υπερπλαστικό πρότυπο, άνοσο συμπλεγματική αιτιοπαθογένεση, IgA νεφροπάθεια. Πάμε τώρα. Πιο σπάνιες αιτίες υποτροπιάζουσης αιματουρίας, το σύνδρομο Άλτο, που έτσι κατσαρώνει την σπειραματική βασική μεμβράνη, πιο σπάνια πράγματα αυτά. Προχωρώ στο τέταρτο περιστατικό, που είναι μια διαβητική γυναίκα, η οποία αισθάνεται πόνο στη λαγόνια περιοχή, πυρετό και τσούξιμο στην ούρηση. Τσούξιμο στην ούρηση. Πυρετός, πόνο στη λαγόνια περιοχή, τσούξιμο στην ούρηση και αδιάγνωση. Κλινικός. Κλινικός. Και αδιάγνωση. Είναι το έξιος. Κάνω έλεγχο στα πέρα. Πρόκειται από κάτω, το βάλεις μέσα. Ναι. Ουρολίμωξη είναι αυτό, έτσι. Και βέβαια, αν θα έχει γενική ούρος, τι θα έχει γενική ούρος. Τι θα έχει τα πιο σφαίρα, τα ουδετερόφυλλα. Γιατί είναι μια άλλη ούρσα δίνω, είναι και διαβητική γυναίκα. Έχει την εσπάθεια. Συζυμώσεις. Σύντησε τη λίμωξη, ανέβηκε πάνω στο μικρόβιο. Πήγαν τα ουδετερόφυλλα από τα αγγεία. Βγήκαν από τα αγγεία, κάνει το φλεγμονώδες εξίδρομα. Μπήκε στο διάμεσο υπόστρωμα. Μπήκε μέσα στα επιφύλια των δροφόρων σιδέρων. Γεννήθηκαν. Τα βιοσφαίρια λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, πυρετός, πολύ ψηλός, βακτηριακή λίμωξη, τα βιοσφαίρια, δείτε εδώ πόσο βιάζει, πάνω από 41 ένα, οπτικό πεδίο ισχυράς μεγέθυση στη γενική ούρα. Φυσικά απορριθμίστηκε και η γλυκόζη, ο διαβήτης απορριθμίστηκε με τη λίμωξη. Κρεατινίνη αρχίζει και ανεβαίνει, ε. Έχει και πέτρα. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσους προδιαθεσικούς παράγοντες είχε αυτή η γυναίκα για να πάθει την ουρολίμωξη. Πρώτα απ' όλα, είναι γυναίκα. Οπότε η ουρήθρα είναι πιο βραχία. Πάλι πιο εύκολα τα μικρόβια. Είναι διαβητική. Έχει εσπάθεια σε λιμώσεις. Δεν έχει και τη μικροαγγειοπάθεια. Οπότε, τι γίνεται. Δεν αιματώνεται και καλά ο νεφρός. Άρα, φανταστείτε εκείνα εκεί τα σωληνάρια που είναι στην κορφή των πυραμίδων, στις νεφρικές στυλές. Έχουν γεμίσει φλεγμονώδη κύτταρα με όλα τις ελεύθερες ρίζες κτλ. Έχει και τη μικροαγγειοπάθεια και δεν μπορεί εύκολα μετά από το απαγωγό αρτηρίδιο να πάει αίμα. Αυτό είναι μια περιοχή πολύ ευπαθής να πάθει τι. Νεφρός. Και μπορεί έτσι να χαθεί ο νεφρός της διαβητικής γυναίκας. Να πάθει δηλαδή την νεκροτική θηλίκηδα. Και άλλη μια παράμετρος που προδιαθέτει σε λίμωξη. Εκτός από την μικροαγγειοπάθεια, γιατί ο διαβητικός άρρωστος δεν πηγαίνει να την μικροαγγειοπάθεια ενώ που δεν αιματώνει καλά τον νεφρό? Γιατί μπορεί ο διαβητικός άρρωστος να μην γεννώνει την ουροδοχοτήση και να μένουν τα ούρα? Προχωρείς να τη φέρει. Άμα έχεις την πέτρα, βέβαια έχεις ένα πρόβλημα που σου δημιουργεί στάση. Οπότε η στάση προδιαθέτει στην ανάπτυξη μικροβίων. Αλλά και να μην έχεις την πέτρα. Για σκεφτείτε, γιατί ο διαβητικός άρρωστος δεν πηγαίνει να ουρήσει και μπορεί να κρατήσει μέσα στην ουροδόχο κύστη υπόλοιπα και να ληστεί η ανάπτυξη μικροβίου. Ναι. Επειδή έλεγε κάτι την ευρωπάθεια. Για να πας να ουρήσεις πρέπει να καταλαβαίνεις ότι η κύστη είναι γεμάτη. Αν έχεις εσύ την ευρωπάθεια που κάνει ο διαβήτης, θα καταλαβαίνεις ότι η κύστη είναι γεμάτη ουρά. Μένουν λοιπόν τα ουρά. Δείτε λοιπόν πόσες παράμετροι επιβαρυντικές είχε αυτή η γυναίκα για να πάθει ουρολίμωξη. Ουρολίμωξη. Να οι ποιόδεις κύλινδροι που αποβάλλονται με τα ούρα. Να η νεκροτική θηλίδιδα. Εδώ. Βλέπετε. Η πίελος δεν έχει ακόμα διάταση ιδιαίτερη. Δεν πήγε να χρονίσει το πράγμα δηλαδή με την απόφραξη την πέτρα να την κάνει χρόνια πίελο νεφρίτιδα. Ήταν ακόμα στο οξύ στάδιο
Ναι, έγινε η επιπλοκή της νεκρωτικής θηλύτητας. Βλέπετε το ποιον. Εδώ. Στην κορφή των πυραμίδων. Νεκρωτική θηλύτιδα λοιπόν. Να, νεκρωτικές περιοχές, πυκτική νέκρωση, αλλά μόνο τα μικρόβια και ποιον μαζί. Δείτε εδώ. Τα ουδετερόφυλλα που γεμίσανε μέσα, μπήκανε όλα στο σωληνάρια και αποβάλλονται με τα ούρα, ουρολίμος. Να και τέτοια. Που έκανε και αυτή η απόφραξη. Η πλάκα έκανε. Μαζί κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Όχι. Αυτή την εβδομάδα κάναμε στο νεφρό. Την περασμένη εβδομάδα όπου έκανε τον κολλικό του νεφρού, μάθημα είχα κολλικό νεφρού. Είχα ένα πόνο δηλαδή εδώ, είχα πυρετό, με παυσίπονα και τα λοιπά, είναι πόδαμο πυρετός και πόνος, δεν ήταν όπως πριν 15 χρόνια, το κατάλαβα μέσα και δεν μπορούσα να σταθώ στο κρεβάτι από τον πόνο που είχα. Και το Σάββατο το απόγευμα χώρισα την πέτρασα. Και μετά μου πέρασε και ο πόνος και όχι. Τι εξέταση έπρεπε να κάνω τη Δευτέρα και πήγα και έκανα. Την πέτρα την ούρισα. Πέρασε και ο πόνος, ο κολλικός. Ο κολλικός τι είναι? Όταν η πέτρα πηγαίνει στην ουρητήρα, κάνει σπασμό. Κάνει σπασμό και πολλά πολύ. Άμα φύγει η πέτρα, δεν κάνει σπασμό πια. Γιατί όμως έπρεπε να ελεγχθώ. Αφού είχα τέτοιο ιστορικό παλιά διαφορετές, ορίστε παρακαλώ εσείς. Ναι. Υπέρυχο. Δεν είχε καμιά άλλη πέτρα και κάνει καμία από την πέτρα αυτή που μέχρι να την ορίσω εγώ μου είχε κάνει καμιά διάρρηση. Και έκανε πυελονεφρίτιδα χρόνια. Γιατί τι είναι η χρόνια πυελονεφρίτιδα? Είναι η αφρή ασύμμετρη υλοποίηση και παραμόρφωση του νεφρικού παρεγχήματος με παράλληλα τις σουλές όλες να σχετίζονται με διατεταμένο το πυελοκαλλυντικό σύστημα. Δεν νοείται χρόνια πυελονεφρίτιδα χωρίς διάταση του πυελοκαλλυντικού συστήματος. Να λοιπόν η ατροφία των ουροφόρων σωληναρίων στη χρόνια πυελονεφρίτιδα. Γιατί ατρόφησαν αυτά? Δεν παχύνθηκαν τα αιτία από τη χρόνια θερμονή, από τους χημικούς μεσολαβητές. Παχύνθηκαν τα αιτία από τη διαμέση του χρόνου. Δεύτερο καθώς δεν ξεκίνησε από εκεί το νόσημα. Το νόσημα ξεκίνησε από το διαμέσο σωληναριακό στοιχείο. Λόγω όμως της χρόνια θερμονής, να η αποφρακτική ενταρτηρίτιδα. Μάλιστα. Θα αιματώνονται τα σπειράματα? Όχι. Πάρτε και τα σπειράματα, να σκληρυνθούν τα σπειράματα. Σκληρυνθήκαν τα σπειράματα, θα βγαίνει από αγωγό αρκίδιο να αιματώσει τα ουροφόρα σωληναρία. Όχι. Ατροφία λοιπόν των ουροφόρων σωληναρίων λόγω όλης αυτής της ζημιάς. Το επόμενο περιστατικό. Ένας αρρύθμιστος υπερτασικός άρρωστος. Δεν ρύθμιζε την πίεσή του, δεν τη ρύθμιζε και ιδού ευρήματο. Κρεατινίνη 15. Ουρία 215. Τι είναι αυτό? Νεφρική ανεπάρκεια. Τι κατέστρεψε τον νεφρό και κάνει νεφρική ανεπάρκεια? Γιατί δεν τη τιμή του αιματοκρίτη? Πώς δικαιολογείται αυτή η τιμή του αιματοκρίτη στην νεφρική ανεπάρκεια όταν δεν λειτουργεί ο νεφρός? Πώς δικαιολογείται αυτή η τιμή του αιματοκρίτη? Πώς δικαιολογείται? Τι παράγει ο νεφρός? Ερυθροπινίνη. Άμα ανεπαρκεί, δεν παράγει την ορμόνη αυτή, εκεί από τη συνουβλάση που παράγεται. Να λοιπόν, η αναιμία. Τι άλλο? Ασβέστιο, χαμηλό. Γιατί? Γιατί όταν μειώνεται η σπειραματική διήλυση, ανεβαίνει στο αίμα φόσφορος. Οπότε το ασβέστιο τι σήμα παίρνει? Να μπει μέσα στα κόκαλα. Άρα εγκαθίσταται η υπασβεστιαιμία. Πώς θα την αντιμετωπίσει ο οργανισμός την υπασβεστιαιμία αυτή? Θα ξυπνήσει ποιους αδένες? Τους παραθυροειδείς. Να υπερπλαστούν. Δεύτερο παθός, τι σημαίνει δεύτερο παθός? Αλλού είναι το πρόβλημα και επηρεάζονται οι παραθυροειδείς και υπερπλάσσονται, βγάζουν παραθορμόνη να τραβήξει το ασβέστιο από τα κόκαλα και κάνουν την νεφρική οστεοδυστροφία. Και άλλος παράγοντας που μπορεί να επιβαρύνει την υπασβεστιαιμία. Από τα εκφυλιζόμενα ουροφόρα σωληνάρια δεν παράγεται ένας μια ουσία, μια υδροξυλάση που κάνει ενεργό τη βιταμίνη D, της απορρόφησης δηλαδή του ασβεστίου. Να λοιπόν γιατί μπορεί να επιδεινωθεί η υπασβεστιαιμία. Το ουρικό οξύ, πάρα πολύ ψηλό και αυτό, με φυσική ανεπάρκεια δεν καθαρίζεται το αίμα και είχε και μια συλλογή υγρού εδώ περικαρδιακά, θα δούμε μετά γιατί. Σαν να μην άκουγε στους ήχους δηλαδή, καλά της καρδιάς, καλά της μαζέψης εδώ ένα υγρό. Θα δούμε πού οφειλόταν και αυτό.
Είναι φροσκλήριση. Ομοιόμορφη, συμμετρική σμίκρυνση αμφωτέρων των νεφρών και κοκκίωση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με χρόνια πυλονεφρίτιδα, που η αδρία συμμετριολοποίηση, που η διάταση έχει καταστρέφει τον νεφρό, η τέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Γιατί είναι σκλεισμένα σπειράματα, μάλιστα. Έχει και κλιματική σκλήρυνση και σφαιρική σκλήρυνση. Αλλά δεν είναι σπειραματοπάθεια. Γιατί? Γιατί η βλάβη ξεκινάει από εδώ, από τα μικρά αγγεία του διαμέσου υποστρώματος του νεφρού, που παθαίνουν την αρτηριδιοϊαλίνωση. Όταν λοιπόν δεν ρυθμίζει το διαβήτη ή την υπέρταση, πηγαίνει αυτό το υλικό και πρωτοπαθώς προσβάλλει τις μικρές αρτηρίες, τα αρτηρίδια του διαμέσου υποστρώματος. Τα κλείνει σιγά σιγά, δεν αιματώνονται τα σπειράματα, να η σκλήριση των σπειραμάτων. Δεν βγαίνει απαγωγό αρτηρίδιο, να η ατροφία των ουροφόρων σωληναρίων με τις παχισμένες βασικές τους μεμβράνες, όπως αναδεικνύονται στην χρώση ΠΑΣ. Δεύτερο παθής και αυτή η προσβολή εδώ, των ουροφόρων σωληναρίων. Γιατί σε αυτό το νόσημα, από πού ξεκίνησε η βλάβη? Από την αρτηριδιοϊαλίνωση των αγγείων του διαμέσου υποστρώματος του νεφρού. Τι είχε πάει στη καρδιά? Περικαρδίτιδα. Όλα τα τοξικά προϊόντα που δεν μπορεί να απομακρυνθούν πάνε και κάθονται εκεί στο περικάρδιο, μαζεύεται το υγρό, ε! Η περικαρδίτιδα λοιπόν είναι αυτή. Γιατί δείτε την καρδιά του ασθενούς αυτού, που μπορεί να κατέληξε από μια πολύ επικίνδυνη ηλεκτρολυτική διαταραχή που δεν ρυθμίσαμε σωστά, και είναι πιο επικίνδυνη. Ηλεκτρολυτική διαταραχή σε έναν νεφροπαθή που μπορεί να επηρεάσει την καρδιακή λειτουργία και να του κάνει έτσι μια συστολία ή μια πολύ σοβαρή αριθμία. Ποιος ηλεκτρολύτης είναι, ναι. Το κάλιο, η υπερκαλυμία. Πολύ επικίνδυνη. Πολύ επικίνδυνη. Για δείτε την καρδιά. Ποια κοιλότητα είναι αυτή? Γιατί από πάνω έχει δυο ροχήνες στη βαλβίδα. Άρα, ποια κοιλότητα είναι? Ναι. Η αριστερή κοιλία. Και γιατί είναι παχισμένη? Μα ήταν υπερδασικός. Ζοριζόταν η αριστερή κοιλία να υπερνικήσει τις αυξημένες περιφερειακές αντιστάσεις και υπερτράφηκε. Τι είναι αυτή? Υπερτασική μυοκαρδιοπάθεια, δηλαδή ο μυς υπερτράφηκε επειδή δεν ρύθμιζε την πίεσή του ο άρρωστος. Να και η παραθύριο, αιμορραγία το πεπτικό, τι είναι αυτό, ουρεμική κολίτιδα. Τα τοξικά προϊόντα που είναι στο αίμα δεν πάνε μόνο στην καρδιά να κάνουν την περικαρδίτιδα, πάνε και ξερκώνουν το βλενογόνο του εντέρα και κάνουν αιμορραγίες από το γαστρεντερικό. Να και οι δευτεροπαθώς υπερπλασθέντες παραθυρεοειδείς αδένες, είπαμε γιατί. Τελευταίο περιστατικό. Τι έχει αυτό το παιδάκι που πήγε στον παιδίατρο? Κάνει το στόμα του, τι βλέπετε, ορίστε. Ποιος θέλει να μου πει, τι έχει? Πείτε μου εσείς. Και μυγδαλίτιδα. Ποιότητα μυγδαλίτιδα. Πάει εκεί πέρα να πάρει το αντιβιωτικό, τέλος πάντων, είχε και μπύρνο και τα λοιπά. Πίτρος της ελεκτροληψίνης πάρα πολύ ψηλός. Δεν ξέρω, δεν ήθελε τι ήθελε η μήνη. Άσπασε όλα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έκανε πίσω στο ιατρείο. Πήρα μπικινί. Και τώρα τι έκανε. Ενώ πέρασε ο πυρετός, άρχισε και βγήκε μια κοκκινίλα. Ένα εξάνθημα κνησμόδες που επηρέασε την κινητικότητα των αρθρώσεων, την όρεξη του παιδιού. Και μάλιστα έχει και βρήματα από τα ούρα. Τι έχει? Λεύκομα δυο σταυρί. Ήπια λευκοματουρία, 500 μιλιγκράμμ το 24ωρο, εντάξει. Αίμα ένα σταυρό, λευκοκύτταρα. Εξετάσεις αίματος, δείτε εδώ τα λευκά αυξημένα. Ο τίτλος αντιστρεπτοϊσίνης φυσικά είναι πολύ ψηλός. Είχε πιώδη στρεπτοκοκκική θα ήταν, η αμυγδαλίτη. Τι επηρέασε τώρα το λευκό? Τι μπορεί να σκεφτείς? Κάτι να επηρέασε τον νεφρό. Βασικά θα σκεφτεί τώρα τι. Αν δεν βγάζει ούρα κιόλα πολλά, μήπω έχει μια οξία στο λιναριακή βλάβη. Μήπω έχει μια οξία πυελονεφρίτιδα. Αλλά οξία πυελονεφρίτιδα
Δεν ξέρω έτσι και για να αξιολογήσω λίγο τα πιοσφαίρια που λέγαμε πριν, ότι είχε οξία από την Γαλλία, δεν είναι σίγουρα. Αλλά οξία και ελαιοφρύτητα, τέλος πάντων. Λέει εξάλλου απουσία βακτηριδίων. Μήπως είναι μια μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα, πράγμα που συμβαίνει μετά από μια στρεπτοκοκκική λίμωξη, αλλά όχι και έτσι αμέσως. Πρέπει να περάσουν 10 μέρες μέχρι 2 εβδομάδες, 3 για να εμφανιστεί η βλάβη. Το νεφρυτιδικό σύνδρομο δηλαδή τη μεταστρεπτοκοκκική. Αντίστοιχο μπορεί να κάνει και η IgA, δηλαδή αυτό που λέω την IgA, την υποτροπιά του αιματορία, μπορεί να είναι 1-2 μέρες μετά από μια λίμωξη του αναπνευστικού ή του γαστρεντερικού. Δεν ταιριάζει πολύ εδώ για τη μεταστρεπτοκοκκική ο χρόνος που εμφανίστηκε αμέσως. Ή μπορεί να είναι και κάτι άλλο, να δούμε την... 10 μέρες το βιοψία. Από 10 μέρες θα πρέπει να είναι κλίνη. Αν είναι 10 μέρες, δεν είναι η βιοψία, αλλά ίσως τα συμπτώματα να είναι πιο πριν. Έτσι. Για να δούμε πώς θα διαγνώσουμε αυτά. Να είναι η βιοψία του παιδιού. Τα σπειράματα δεν είναι υπερπλαστικά. Άρα δεν ταιριάζει η μεταστρεπτοκοκκική, γιατί η μεταστρεπτοκοκκική είναι μια υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα που κάνει ενδοτριχοειδική υπερπλασία. Γιατί το διάμεσο κόστρωμα, τι κύτταρα είναι αυτά που κυριαρχούν εδώ, τι κύτταρα είναι, αυτά εδώ που κυριαρχούν, τι κύτταρα είναι αυτά που τα έχουμε μάθει στο περασμένο εξάμεινο, ορίστε. Λεμφοκύτταρα, πολύ σωστά. Κύτταρα δηλαδή χρόνια φλεγμονής. Πλην όμως η φλεγμονή είναι οξία κλινικός, Δηλαδή μια οξία φλεγμονή κλινικός έχει εξίδρομα χρόνιας φλεγμονής ανάμεσα στα οποία τι άλλα κύτταρα βρίσκονται στα κύτταρα του διαμέσου υποστρώματος, του φλεγμένοντος, εκτός από τα λεμφοκύτταρα ποια κύτταρα είναι αυτά εδώ. Ορίστε, ιωσινόφυλλα πολυμορφοπύρινα μαζί με το εξάνθημα που βγήκε το κνησμόδες και αυτά τι δηλώνουνε. Αλλεργία. Τι ήτανε, αλλεργία στο αντιβιωτικό. Και τι του έκανε, μια οξία διαμεσοκολυνιαριακή νεφρίτιδα. Αντίδραση από υπερευαισθησία δηλαδή, στο φάρμακο. Εντάξει. Αυτό λοιπόν ήταν η αιτία της νεφρικής βλάβης. Να είναι. Μεταστρεπτοκοκκική, αν είχε, αν θα είχε, υπερπλαστική σπειραματοπάθεια, ενδοτριχοειδική υπερπλασία και φυσικά υπάρχουν και ουδετερόφυλλα εδώ, Υπάρχουν και ουδετερόφυλλα στη μεταστρεπτοκοκκική. Έχει ανοσοεναποθέσεις, είναι ανοσοσυμπλεγματική, μάλιστα πολύ μεγάλες, πολύ μεγαλύτερες από τις μεμβρανόμες, αν και οι υποεπιθυλιακές και αυτές, αλλά η μεμβρανόδης να παίζει εδώ επειδή έχει υποεπιθυλιακές ανοσοεναποθέσεις, μα δεν ξεχνάτε την κλινική συνδρομή, η μεμβρανόδης έκανε νεφρωτικό σύνδρομο. Αυτό εδώ έκανε ένα νεφρυχητικό σύνδρομο. Όπως θα κάνει με τα λιμόνια της σπειραματονεφρίτιδας. Άρα όλα τα συνυπολογίζουμε, όχι ένα έβριμα μόνο του, όλα μαζί. Κλινική εικόνα, μορφολογία, ανοσοϊστολογία, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Και η τελευταία μας οντότητα που κάνει τη συχνότερη αιτία οξία της νεφρικής ανεπάρκειας είναι η οξία σωληναριακή βλάβη. Δείτε την πυκτική νέκρωση των επιθυλίων των ουροφόρων σωληναρίων. Μέχρι να αναγεννηθούν, αυτά δεν βγάζει ούρα. Δεν βγάζει ούρα το άτομο. Πώς θα την ξεχωρίσουμε αυτή τη βλάβη από μια διάμεσο σωληναριακή νεφρίτιδα? Πώς θα την ξεχωρίσουμε? Στην οξία σωληναριακή βλάβη, η νέκρωση, απουσιάζει ουσιώδες φλεγμονώδες δίκη. Ενώ σε μια διάμεσο σωληναριακή νεφρίτιδα, φυσικά, κυριαρχεί το φλεγμονώδες δίκημα. Θυμηθείτε το παρόν περιστατικό με τα λεμφοκύτταρα που είδαμε και τα ιωσινόφυλλα, πόσο δε μάλλον σε μια οξία πιελονεφρίτιδα, σε μια ουρολίμωξη που θα είναι γεμάτο ουδετερόφυλλα. Αυτά στην οξία προσβολή, έτσι, του διαμεσοσωληναριακού στοιχείου του νεφρού από μια λίμωξη βακτηριακή, ουδετερόφυλλα ή από μια αντίδραση υπερευαισθησίας λεμφοκύτταρα και ιωσινόφυλλα. Στην οξία σωληναριακή βλάβη δεν κυριαρχούν φλεγμονώδη κύτταρα στο διάμεσο υπόστρωμα. Εκείνο που βλέπουμε είναι η πυκτική νέκρωση του επιθυλίου των ουροφόρων σωληναρίων. Αυτή ήταν έτσι η προσπάθειά μου να σας βοηθήσω να μελετήσετε κάπως πιο εύκολα τα 6 περιστατικά. Βρίσκονται στην ηλεκτρονική τάξη και σας περιμένω να τα μελετήσετε. Ευχαριστώ πολύ.